Λοιπόν, να περάσουμε γρήγορα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να ξεκαθαρίσουμε το ζητούμενο, το μέγα ζητούμενο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Τελικά, αυτά που συζητήθηκαν στο Eurogroup της περασμένης Δευτέρας, σε ποια διαδρομή καινούργια οδηγούν τη χώρα? Κύριε Τσαγκάρη, μπορείτε ρεπορταζιακά, επιτρέψτε μου, να μας δώσετε μια εικόνα για να πάω μετά και στον κύριο Στήλιο και στον κύριο Βερβεσό? Κοιτάξτε, εγώ ρεπορτάζ δεν έχω. Και στην κυρία Καφαντάρη, να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι ότι το προφανές. Τι εικόνα έχετε εσείς? Σας πω, μελετάτε διεθνή τύπο. Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να πάνε στις εκλογές τους με ανοιχτό το ελληνικό ζήτημα. Ναι. Ήταν βόμβα για αυτούς η έκθεση του Δούνου του για το εξαιρετικά μη βιώσιμο χρέος, αυτό δηλαδή που φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά. Εσείς το λέτε με συνέπεια. Με συνέπεια το λέτε. Από την αρχή, δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Το λέει το Δούνου του με συνέπεια από την αρχή. Απλά δέχεται ψευδό υποσχέσεις σε κάθε περίοδο σύμφωνα με τα πολιτικά συμφέροντα και με τις επιθυμίες, αν θέλετε, των εμπλεκομένων. Ποιος δέχεται ψευδό υποσχέσεις? Το Δούνου του. Το Δούνου του, μάλιστα. Βεβαίως. Θα σας διαβάσω, το Νοέμβριο του 2012 παίχτηκε ακριβώς το ίδιο έργο, όταν έβαλε το Δούνου του τότε, αν θυμάστε, το θέμα της μη βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Και τότε οι Ευρωπαίοι, και το απεδέχθη το Δούνου του αυτό, δέχτηκαν ως εγγύηση τη συμμετοχή, τη δέσμευση της Ευρωζώνης ότι θα πάρει μέτρα ελάβησης του χρέους αν χρειαστεί, εφόσον η Ελλάδα παράγει πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι εκείνο το παρήγαγε η Ελλάδα και δεν παρήγαγε και τον κορόδεψε. Και δεν μας τα δώσανε. Ποτέ. Δεν μας τα δώσανε ποτέ. Η κυβέρνηση για μένα πολύ καλά κάνει, γιατί εγώ είμαι Εθνική Ελλάδος και Επαγγελματόπουλο και εδώ δεν είναι, είναι οι αριθμοί. Λοιπόν, η κυβέρνηση να αποφύγει βεβαιασμένη αριθμητική και να απαιτήσει το εξής. Έρχονται οι ξένοι και τι ζητούν τώρα? Ζητούν ένα χαρακτήρα προσυμφώνου, ένα χαρακτήρα δεσμεύσεων για την μετά το 18-19 περίοδο. Δηλαδή, ενδεχομένως, σίγουρα μια άλλη κυβέρνηση, είτε με την ίδια τον κύριο Τσίπρα, είτε με τον κύριο Μητσοτάκη, αν γίνουν εκλογές στο τέλος τετραετίας. Πάνε να δεσμεύσουν λοιπόν την επόμενη περίοδο με μέτρα που θέλουν να συμφωνηθούν. Δεν λέω να νομοθετηθούν εγώ τώρα. Πρέπει και η κυβέρνηση να απαιτήσει αυτά που ζητάει το Δούνου του για την ελάφρυνση του χρέους από τον κύριο Σόιμπλε, να τα δώσει ο κύριο Σόιμπλε τώρα. Το Βερολίνο δεν θέλει να δεσμευθεί σήμερα για την ελάφρυνση χρέους. Πανηγυρίσαμε πρόσφατα, όπως ξέρετε, μια ψευτοελάφρυνση χρέους που ούτε μα ο κύριο Σόιμπλε. Συμφωνήθηκε μεταξύ Λαγκάρτ και Μέρκελ τα μέτρα για το ελληνικό χρέος να είναι μετά το 18. Κύριε Παναγιωτόπουλε, γίνε σαφές πια μετά τη χθεσινή συμφωνία εντός εισαγωγικών ότι το Δούνου του δεν θα συμμετέχει χρηματοδοτικά στο ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό συμφώνησε. Ούτε με 5 δις. Γι' αυτό ούτε. Μα τα διέψευσε σήμερα ο κύριος Ράης. Ο κύριος Ράης είπε: θέλω σήμερα εμπροστοβαρή δέσμευση των Ευρωπαίων εταίρων για το χρέος, για να σας πω εάν θα μπω ή αν δεν θα μπω. Τώρα, δεν θα σχολιάσω εγώ το παιχνίδι των κομμάτων με θα πάρω μέτρα 1 ευρώ και θα ξαναδώσω 1 ευρώ, γιατί μας ακούνε και παιδιά που πάνε στο δημοτικό και είναι καλοί στην αριθμητική. Αυτό είναι εμπεγμός. Ακούστε κάτι. Εάν επρόκειτο, λέτε ότι είναι εμπεγμός πολιτικός να σας πω της λίγο κυβέρνησης κάτι. Προς την κοινή γνώμη. Δεν λέω εμπεγμό εγώ την πολιτική επικοινωνία που κάνουν τα κόμματα με τους αριθμούς. Είναι ευθύνη των κομμάτων αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά δεν κάνω το χαρακτηρίζουμε όμως. Εάν μου μιλάτε με αριθμητική, εάν σου δώσω 1 ευρώ και σου ξαναπάρω 1 ευρώ, ναι, τότε γιατί σου δίνω 1 ευρώ για να στο ξαναπάρω την ίδια ώρα? Μάλιστα. Δηλαδή, εάν τι νόημα έχει, λέτε. Μα με συγχωρείτε, εάν επρόκειτο για μια αλλαγή στην δεδομένη φορολογική πολιτική, όπου η κυβέρνηση αποφάσιζε να μειώσει τον έμφυα για παράδειγμα και να αυξήσει το ΦΠΑ, γιατί δεν το κάνει τώρα και είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση με τους Τρακανούς αυτό? Λοιπόν, εγώ θέλω να θυμίσω ότι ο γερμανικός τύπος μιλάει για αναβολή στο ελληνικό ζήτημα για μετά τις γερμανικές εκλογές, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, μας εμπλέκουν σε μια συζήτηση ουσιαστικά, σε μια βεβαιασμένη αριθμητική, αν θέλετε, όπου ουσιαστικά καιροπετούν το θέμα για μετά τις γερμανικές εκλογές. Επομένως, είναι σημαντικό για την ελληνική πλευρά να αποσπάσει σήμερα, όπως θέλει το Δούνου του. Μπορεί να το κάνει. Δέσμευση. Μπορεί να το πετύχει αυτό. Νομίζω ότι η σκληρή διαπραγμάτευση, κύριε Παναγιωτόπουλε, ίσως γι' αυτό ο κύριος Τσακαλώτος μιλάει για συλλογικές ευθύνες και συλλογικές αποφάσεις. Εγώ δεν είδα όλη την κυβέρνηση να πηγαίνει στη διαπραγμάτευση. Ο κύριος Τσακαλώτος πήγε για το επιτελείο του. Εδώ λοιπόν θα κριθεί ο διαπραγματευτής να μπορέσει να φέρει τα αποτελέσματα που τέχει να δέσει ο Πρωθυπουργός. Σαφής. Εγώ είμαι συγκεκριμένος. Κύριε Στήλιο, συμφωνείτε? Αυτό που επιβεβαιώθηκε προχθές στο Eurogroup είναι ότι ο σπόρος του κυρίου Βαρουφάκη έχει πέσει και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και φάνηκε από τους υπουργούς οικονομικών που συμμετέχουν στο Eurogroup. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι έχουμε μία συνεδρίαση και μία απόφαση η οποία βρήθηκε ασάφειας.
Οι Ευρωπαίοι λένε τα δικά τους, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα... Οι εκπρόσωποι των θεσμών γυρίζουν την Τρίτη, έτσι. Άρα και ξεκινούν συνομιλίες τεχνικών κλιμακίων. Να πω λοιπόν το εξής. Πανηγυρίζουμε διότι θα έρθουν εδώ τα τεχνικά κλιμάκια των τροϊκανών του κουαρτρέτου για να ξεκινήσουν να δουλεύουν. Αυτό πανηγυρίζουμε. Λέμε ότι πετύχαμε συμφωνία. Τι θα δουλεύουν. Που θα έρθουν εδώ. Τι πάνω σε μέτρα θα δουλεύουν. Πάνω σε τι. Σε μέτρα τι θα καταλήξουμε. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Ότι έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, διότι άφησε το χρόνο να κυλήσει. Έχουμε μπει στον εκλογικό κύκλο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και σε αυτό θα διαφωνήσουμε με τον προηγούμενο ομιλητή. Έχουμε εκλογές στην Ολλανδία, εκλογές στη Γαλλία. Στη Γερμανία. Άρα μέχρι να τελειώσουν αυτές οι δύο εκλογές, μετά ξεκινάνε... Γερμανία, Σεπτέμβριο. Πολύ πιο κοντά στις γερμανικές εκλογές. Ξεκίνησε λοιπόν ένας εκλογικός κύκλος και σου λένε οι άνθρωποι ότι εμείς έχουμε εκλογές. Άρα δεν γνωρίζουν αν θα είναι στις θέσεις τους την επομένη των εκλογών και ποιοι θα είναι και ποιοι θα έχουν την ευθύνη. Και καταλαβαίνω λοιπόν. Άρα, γιατί κανείς να συμφωνήσει με αυτούς που δεν θα είναι. Το πρόβλημα είναι σε εμάς αν η οικονομία μας. Γιατί πρέπει το καλοκαίρι να πληρώσουμε 8 δις. Και αυτοί πρέπει να πληρωθούν για αυτή, κύριε Παγιωτούλη. Η οικονομία μας αντέχει να συνεχίζουμε σε αυτή την πορεία, τον κατήφορο σε αυτή τη φθορά. Μπορούμε. Συγγνώμη, για δόση δανείου μιλάμε, κύριε Στήλιο. Δεν μιλάμε για ανάπτυξη. Για δανεικά μιλάμε. Για δανεικά μιλάμε. Ναι. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μιλάμε για μια ακόμα δόση ενός δανείου. Ναι. Πάμε να πάρουμε δανεικά. Ναι. Για να αποπληρώσουμε τα προηγούμενα δανεικά. Λοιπόν. Δεν πάμε να πάρουμε ένα δάνειο, ξέρετε, να χτίσουμε ένα καινούριο λιμάνι. Δεν είναι αναπτυξιακά αυτά. Είδα τον κύριο Σόιμπλε, ξέρετε, γιατί με ενοχλεί. Το πρόβλημα, λέει ο κύριος Σόιμπλε, δεν είναι το χρέος. Τότε γιατί η συζήτηση είναι για πλεονασματικό προϋπολογισμό και δεν είναι για εσωσκελισμένο, κύριε Παναγιωτόπουλε? Εγώ δεν θα μιλήσω για τα ελλείμματα του παρελθόντος. Είναι εύλογο ερώτημα. Καταλάβατε τι λέω. Λοιπόν, αν το πρόβλημα δεν είναι το χρέος, όπως λέει ο κύριος Σόιμπλε. Πάντως το πρόβλημα είναι και το χρέος που είναι μπροστά και η ανταγωνιστικότητα που κρύβεται από πίσω, έτσι. Το βαθύτερο θέμα. Υιοθετώ τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσακαλώτου, του κυρίου Κουλιαράκη, του ίδιου του πρωθυπουργού, οι οποίοι έχουν κατά καιρούς, έχουν μιλήσει από τον Νοέμβριο μέχρι τώρα, ότι πρέπει να κλείσει, έπρεπε να κλείσουμε την αξιολόγηση. Καλύτερα τώρα, λέει ο κύριος Κουλιαράκης. Παρά αργότερα μια καλύτερη συμφωνία. Ναι, παρά αργότερα μια καλύτερη συμφωνία. Άρα λοιπόν, για να το λένε, αυτοί οι οποίοι είναι οι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης που κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να μιλούν με αυτά τα λόγια, άρα σημαίνει ότι μόνο χειρότερα μπορούμε να περιμένουμε και μόνο χειρότερα μπορούμε να προσδοκούμε. Και τίθεται το ερώτημα, γιατί φτάσαμε εδώ? Αν έκλεινε η αξιολόγηση πολύ νωρίτερα, το Σεπτέμβριο για παράδειγμα, του 2016 ή το αρχές καλοκαιριού ή πέρυσι το Φλεβάρι. Το Φλεβάρι του 2016 που έπρεπε να κλείσει. Αφού η πρώτη έγινε το Μάιο, η δεύτερη θα έκλεινε το Φλεβάρι. Με καθυστέρηση. Εσείς φταίει για την καθυστέρηση. Πάντως, κύριε Στήλιο μου, και επί ημερών Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Ο κύριο Σαμαράς αργούσαν να κλείσουν οι αξιολογήσεις. Παρόλο που το θέλανε και οι κυβερνήσεις τότε να τις κλείσουν, αλλά. Ας μας πούνε πού είναι το πρόβλημα, να το καταλάβουμε. Και οι ξένοι φίλοι μας δεν είναι τόσο αθώες παρθένες. Να ενημερώσουν ότι εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας σε αυτό. Οι ξένοι, είναι και αυτοί πονηρά παλικάρια και κοριτσόπουλα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτή είναι η ουσία του Βερολίνου. Οι δανειστές θα βρουν έναν τρόπο να ξεφύγουν και να πάνε παρακάτω, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Κοιτάζουν τα δικά τους συμφέροντα και τις χώρες τους και του λαού. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Το θέμα είναι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, ποια συμφέροντα κοιτάζουν και ποια βάζουν μπροστά. Χρειαζόμαστε τα χρήματα. Καρφί, κύριε Στήλιο. Ακριβώς, ακριβώς. Καρφί ήταν αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής. Μάλιστα. Είναι το διακύβευμα να παραμείνουμε στις θέσεις μας και να γίνουν εκλογές το 18, το 17, το 19 και όσο γίνεται πιο πίσω, ή να ξεφύγει η χώρα από αυτή την κατάσταση. Εμείς πιστεύουμε. Δηλαδή, κύριε Στήλιο, συμμερίζεστε αυτό που είπε ο κύριος Κικίλιας, ότι τα έδωσε όλα ο κύριος Τσίπρας και δεν πήρε τίποτα. Ακριβώς. Αυτό λέτε κι εσείς. Αυτός. Λοιπόν, η χώρα χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή για να ξεφύγει από αυτό το κανάλι, το καθοδικό στο οποίο βρίσκεται. Και δυστυχώς η κυβέρνηση, το δίλημά της είναι ότι εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα. Πριν πάω στην κυρία Καφαντάρη να απαντήσει εφόλη τη ύλη. Να είμαστε στα στην οποία έγινε αναφορά από την άλλη πλευρά, από τους προαλήσαντες. Δεν δείχνουν να έχουν την πρόθεση να σηκώσουν τα μανίκια και να εργαστούν. Μάλιστα. Κύριε Βερβεσέ, είστε ανώτατο συνδικαλιστικό στέλεχος του χώρου, εκλεγμένο πάντα, του χώρου του πρώτου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, του δικαιωρικού συλλόγου της Αθήνας. Έτσι αρέσει και να λέγεται πάντα. Αλλά είστε και ένας δρόν πολίτης. Θέλω να μου πείτε,
όλη αυτή την εξέλιξη που δρομολογείται από το Eurogroup της περασμένης Δευτέρας μέχρι και σήμερα. Πώς τη βλέπετε εσείς, τι έχετε καταλάβει? Εγώ, κοιτάξτε, να πούμε δύο πράγματα. Εγώ πλέον δεν είμαι σε κόμματα που ξέρετε, οπότε και δεν έχω και δεσμεύσεις. Γνωστό. Θέλω να πω λοιπόν τη γνώμη του πολίτη που κινούμε. Ναι. Όσο μπορώ να κάνω με την υποκειμενικότητα που έχει κανείς όταν μιλά με τις δικές του ιδεολογικοπολιτικές αξίες και αρχές. Αλλά είναι όμως μια πράγματα. Εγώ λέω λοιπόν το εξής, να πούμε απλά πράγματα που δεν συγχωρούν δεύτερες κουβέντες. Ένα. Αν μιλήσω ως πολιτικός αναλυτής, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση από τη στιγμή που απέφυγε τον Brexit και από τη στιγμή που έχει φύγει τον επόμενο στόχο που είναι το έλλειμμα τα 7,8 του καλοκαιριού, έχει κερδίσει πολιτικό χρόνο και μπορεί να κερδίσει και το στοίχημα της παραμονής της. Άρα έχει κερδίσει αυτό που θέλει, να πάει τις εκλογές πιο πίσω. Και... αυτό για τη χώρα είναι καλό. Όχι, αυτό λέει για την κυβέρνηση είναι καλό. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, δηλαδή, άρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εκλογές μπροστά. Εγώ δεν βλέπω μπροστά εκλογές και δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια, μέχρι τις γερμανικές, κάποια άλλη πολιτική εξέλιξη ή μέχρι το καλοκαίρι, ναι, αν η κυβέρνηση ψάξει και βρει τα 7,8 που χρωστάει να δώσει η χώρα. Που είναι μια πάλι πολύ μεγάλη δόση, την επόμενη πάει πολύ πιο αργά. Το δεύτερο, η χώρα καθημερινά, η οικονομία της χώρας τελματώνεται και αποσαθρώνεται. Όποιος ζει στην πραγματική οικονομία βλέπει μια χώρα η οποία πάει με ρυθμούς, δηλαδή οποιαδήποτε χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση δεν έχει τέτοιους δείκτες. Για τους οικονομολόγους που μπορεί να ζητήσετε. Δηλαδή σε 7 χρόνια πόλεμο να είχαμε, τέτοιους δείκτες δεν θα είχαμε πουθενά. Κανένας δεν πληρώνει τις τράπεζες στα δάνεια, κανείς δεν πληρώνει ασφαλιστικές φορές, κανείς δεν πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και οφείλει. Δεν έχει. Ανάπτυξη δεν υπάρχει, αναπτυξιακά μέτρα δεν παίρνονται, θέσεις νέες επενδύσεις δεν γίνονται, η φορολόγηση. Η μικρομεσαία τάξη φτωχοποιείται συνεχώς. Δηλαδή είναι μια οικονομία που για να θελήσει να κάνει restart θέλει 10 χρόνια. Μα θέλει 100 δίσκατα. Και αν τα καταφέρει. Δηλαδή, ομιλούμε για μια κατάσταση στην πραγματική οικονομία η οποία δυστυχώς έχει γίνει τραγική. Όποιος ζει κάθε μέρα. Εγώ ήρθα πριν από λίγο από το γραφείο μου και δεν έλεγα γιατί οι εργαζόμενοι δεν είχαν να δώσουν 50 ευρώ στο ΙΚΑ για να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τα οποία του οφείλει ο εργοδότης του. Τώρα μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις πια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να προσθέσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην εικόνα. Άρα κύριε Βερβεσέ, αμέσως κύριε Τσαγκάρη, για να σα πει κάτι. Δεν θα έχω τον αντίστοιχο. Βεβαιότατα. Άρα νομίζω ότι ομιλούμε για πολιτικές δυνάμεις της χώρας που μέχρι τώρα, καλώς ή κακώς, εγώ δεν λέω προθέσεις, δεν έχουν καταφέρει γιατί στην πολιτική, στην μπάλα, στη δικηγορία και στον έρωτα, κύριε Παναγιωτόπουλε, μετράει το αποτέλεσμα. Κανείς δεν βάζει κάποιον εκεί για να κάνει δουλειά και δεν την κάνει καλά. Στον έρωτα μετράει και η διαδρομή. Όχι, το αποτέλεσμα μετράει. Στο τέλος. Όλα είναι. Όσο καλή μπάλα για να παίξει, αν δεν βάλει γκολ, τελικά θα χάσει. Λοιπόν, η κυβέρνηση πρέπει και κάθε κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις φέραν τη χώρα εδώ για να προλάβουν την κυρία Καφαντάρη, αλλά και η σημερινή κυβέρνηση που είπε ότι μπορεί να πάρει τη χώρα για να την πάει παραπέρα, δεν την έχει πάει παραπέρα. Την έχει αφήσει πιο πίσω. Και πρέπει σύντομα να μας δείξει πραγματικά αποτελέσματα για τη δουλειά που θέλει να κάνει. Κύριε Καφαντάρη, απάντηση στο συγκεκριμένο. Ξεκινήστε από εκεί που άφησε λοιπόν, τη συζήτηση. Εγώ καταρχάς θα πω, βέβαια δεν μπορούμε να μην πούμε τι κατάσταση παρελήφθη. Επειδή αναφέρθηκε και κάτι έχουν για το ΑΕΠ. Αυτά. Δεν περιμένετε, μία κουβέντα. Επιτρέψτε μου όμως και μη με διακόπτε γιατί σας άκουσα προσεκτικά. Όχι, απλώς την ξέρατε. 25% μείωση ΑΕΠ μέχρι το 2014. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει 28% ανεργία, η οποία επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχει πέσει στο 23%. Έτσι, θα μου πει κάποιος ελαστικές μορφές. Ναι, οι ελαστικές μορφές ξεκινήσαν από το 10 όμως. Ναι. Δεν ξεκίνησαν την τελευταία διετία, αλλά γίνονται δηλαδή βήματα στην κατεύθυνση αυτή του χτυπήματος της ανεργίας. Για την αξιωματική αντιπολίτευση και για την αντιπολίτευση θα τοποθετηθώ στο τέλος. Θα ήθελα όμως να πούμε για την πραγματικότητα και αυτό που είναι. Άρα σημαντικό τι κάνουμε σήμερα. Να χαλαρώσω, κύριε. Τι κάνουμε σήμερα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε ένα πλαίσιο συμφωνίας, έτσι, γιατί αυτό νομίζω ενδιαφέρει και τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες. Έχουμε ένα πλαίσιο συμφωνίας, δεν θριαμβολογούμε, ωστόσο υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά και θετικά θέματα. Το πρώτο και το κύριο είναι ότι έχουμε ένα σαφές τοπίο για 2 χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι δεν πρόκειται να πάρθουν μέτρα μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια. Αυτό είναι σημαντικό και θα εξηγήσω μετά. Θα πάρθουν μέτρα, θα ισχύσουν λοιπόν, από το 18 και μετά. Ένα. Δεύτερον, έχουμε ζητήματα αμφισβήτησης της πολιτικής της λιτότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν το έλεγε η Ελλάδα που το έλεγε πάντοτε, ή ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα, εγώ θα έλεγα, η κυβέρνηση. Έτσι. Αμφισβητείται και από επιτελείς και από παράγοντες στην Ευρώπη. Εγώ θα μιλήσω με στοιχεία. Ο κύριος Ντάισεμπλουμ τι είπε, επειδή αναφέρθηκαν ο τάδε είπε αυτό, ο τάδε το άλλο. Από λιτότητα πάμε σε διαρθρωτικές αλλαγές. Ο κύριος Ντάισεμπλουμ, χθεσινή δήλωση. Ο κύριος Ρέγκλιν,
Τι είπε. Από τα 86 δις, συγγνώμη κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πάρουμε μέτρα. Από τα 86 δις του τρίτου μνημονίου μπορεί να μην χρειαστούν κιόλας. Γιατί ήδη η χώρα, διότι η χώρα μας πηγαίνει θετικά. Τα στοιχεία, μικρή ανάπτυξη, από ύφεση μείον 0,3 πήγαμε στο 0,3 συν, έκλεισε το 16. Όλοι οι δείκτες λένε, και το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα, ότι πάμε αναπτυξιακά μέσα στο 17 για 2,7. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αισθάνεται αυτό. Έτσι. Ο κόσμος το λοιπόν, αισθάνεται. Θα σας απαντήσω. Δώσαμε ήδη στο ESM 2 δις. Έτσι, ο δικηγόρος Βερβεσός. Λοιπόν, από εκεί και αυτό. Πέρα το ζήτημα είναι το εξής. Επειδή εγώ δεν διέκοψα κανένα, παρακαλώ κύριε Παναγιωτόπουλε, να ολοκληρώσω και θα απαντήσω και στις ερωτήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι μέσα σε αυτή τη διετία υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης της εργασιακής κανονικότητας, γιατί μην ξεχνάμε, με την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ καταργήθηκαν συλλογικές συμβάσεις, έχουμε φτάσει σε αυτό το ατομικό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο που οι εργαζόμενοι και οι νέοι ειδικά το ζουν πολύ έντονα. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή σε αυτή τη διετία να συζητήσουμε και για τις συλλογικές συμβάσεις. Με εδώ είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, έρχονται τα κλιμάκια. Έρχονται τα κλιμάκια τη Δευτέρα, σας παρακαλώ, την Τρίτη. Θα αρχίσει η συζήτηση στα τεχνικά κλιμάκια για αυτή τη συμφωνία. Εδώ πέρα πρέπει όμως να τονίσουμε, το είπατε και εσείς στην αρχή και είναι σημαντικό, ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ενημερώνει τον κόσμο, έναν πρωθυπουργό ο οποίος μιλάει με τον κόσμο. Ότι υπάρχει βουλή τακτικά είναι σημαντικό. Τώρα η μία εβδομάδα πίσω από την άλλη έρχεται και ενημερώνει. Αύριο θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Ο υπουργός που βλέπουν φαντάσματα η αντιπολίτευση και η Νέα Δημοκρατία δήθεν εξαφανισμένος, ο κύριος Τσακαλώτος την Τρίτη θα ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή. Ναι, αλλά τη Δευτέρα έγινε λοιπόν, το από και εκεί θα μπορούσε βγαίνοντας να κάνει υπάρχει, μια ωραία δήλωση. Επιτρέψτε μου, υπάρχει. Φόρεσε το κασκό και λέει θα βγει ανακοίνωση στην Αθήνα. Ο ρόλος του κυβερνητικού εκπροσώπου, όποιος και είναι αυτός, έχουμε τώρα τον κύριο Τζανακόπουλο, είναι ακριβώς αυτό. Να ενημερώνει. Αυτό το έκανε. Το σύνηθες είναι όταν βγει από το Eurogroup να κάνει δήλωση και να δώσει το στίγμα. Από την δεν άλλη έκανε μεριά, δήλωση και είπε σε. Επιτρέψτε μου, υπάρχει και κάτι άλλο αγγλικά, θετικό. Ότι θα βγει ανακοίνωση στην Αθήνα. Ναι. Προσπέρασε, χαιρέτησε και έφυγε. Λοιπόν, δεν είναι σύνηθες αυτό, λοιπόν, κύριε Καφαντάρη. Αυτό το τροφοδότησε τις φήμες ότι κάτι συμβαίνει μεταξύ Μαξίμου και Τσακαλώτου. Το θέμα του Brexit έχει και οι κακές παρέες με τον κύριο Φίλη. Έχει βγει από το δημόσιο διάλογο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτό σημαντικό. Όσον αφορά τώρα για τη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα για την αντιπολίτευση, κύριε, ειδικά στήλω, ήρθε η ώρα σας. Την αξιωματική, θα έλεγα ότι πράγματι, επιτρέψτε μου να πω, είχε ποντάρει στην αποτυχία της αξιολόγησης και της συμφωνίας και τώρα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τους κατηγορείτε δηλαδή για πολιτική μνησικαγία. Έτσι, βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Από εκεί και πέρα, η αξιολόγηση είναι το επόμενο βήμα, το οποίο πιστεύουμε ότι θα γίνει μέσα στο μήνα Μάρτιο. Έρχονται αυτή τη στιγμή τα τεχνικά κλιμάκια για να ρυθμίσουν τα επιμέρους και αυτά τα οποία μείνανε ποια είναι, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και ο προσδιορισμός των πρωτογενών πλεονασμάτων. Από την άλλη μεριά όμως. Εδώ βγαίνουν οι εκπρόσωποι των δανειστών και λένε ότι θα έχουμε μέτρα μείωση του αφορολογητού ορίου, το δούνου του, δηλαδή μείωση ότι του εισοδήματος. Συγγνώμη, θα πληρώνουμε φόρους περισσότερους. Όλα αυτά, κύριε Παναγιωτόπουλε, κατάργηση προσωπικής διαφοράς είναι μετά το 18-19 και το 20 και θα νομοθετηθούν και όπως είπαμε και πριν θα αυτά πάρουν μέτρα. Τους Έλληνες, δηλαδή, συγγνώμη, αφορούν τους Έλληνες, αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα, κύριε Παναγιωτόπουλε, το που για μένα είναι το πιο κρίσιμο. Είναι το κομμάτι που λέγεται ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή η σταθεροποίηση της οικονομίας, το κλίμα εμπιστοσύνης σταδιακά που διαμορφώνεται ως προς την ελληνική οικονομία και ως προς την Ελλάδα, λέτε, είναι ικανό να προσελκύσει επενδύσεις. Μάλιστα. Το πλαίσιο το έχουμε δημιουργήσει. Αναπτυξιακός νόμος, λοιπόν, συγγνώμη, ΕΣΠΑ, τα οποία προχωρούν. Έχουμε 1.200 αιτήσεις στην τετραετία επί Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Μέσα σε τρεις μήνες 891 σχέδια κατατέθηκαν για τα ΕΣΠΑ. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουμε διαμορφώσει αυτές τις συνθήκες και η σταθεροποίηση και μόνο. Τα ακούτε αυτά, αλλά δεν σας βλέπω αισιόδοξο. Μόνο και μόνο η σταθεροποίηση της οικονομίας είναι ικανή να προχωρήσουμε σε ένα αναπτυξιακό, επιτρέψτε μου, σοκ. Ναι, εγώ όμως θα πω ότι όταν έχεις ανοιχτές διαπραγματεύσεις, όταν
όταν δεν ξέρει που πατά. Και ο κάθε επενδυτή θα το σκεφτεί. Κύριε όταν Βερβεσέ, σταθεροποιείται όμω το πλαίσιο και το κλίμα, σαφώ αυτό είναι πιο θετικό για τι επενδυτικέ. Για τι επενδύσει στη χώρα μα. Που θα φέρουν βέβαια και θέσει εργασία. Σε εκείνου που είναι 4 και 5 μήνε απλήρωτοι υπουργοδότε και δεν έχουν να του πληρώσουν του μισθού του, τι θα του απαντήσουμε. Από μια αριστερή κυβέρνηση θα κάνουμε μια σαφή απάντηση. Οι παρεμβάσει που κάνει η κυβέρνηση και είδατε και με τον Μαρινόπουλο πώ βοήθησε σε έναν βαθμό. Έτσι, και για τη συμφωνία η οποία έχει γίνει και είναι μέσα στο πλαίσιο. Ναι, συμφωνώ ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση, κύριε. Γι' αυτό δίνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν περιμένουν τι θα γίνει ο Ρέγκλινγκ, τι θα γίνει ο Σόιμπλε και τι θα απαντήσει ο Κατσακαλώτο. Του νοιάζει αύριο το πρωί να πληρώσουν μισθού του. Όπω λέγατε τότε κι εσεί, όταν ήσασταν σωστά αντιπολίτευση. Αυτό του ενδιαφέρει τον κόσμο. Και το να σα πω κάτι. Το γεγονό δεν έχουν βγει στον δρόμο, ξέρετε την κυρία Καβαντάρη. Έχουν απογοητευτεί από του πάντε. Πόσες... Και σου λέει και να βγω στον δρόμο και να μην βγω, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν είναι ότι επειδή δεν του βλέπετε στου δρόμου όπω ήταν παλιά, δεν διαμαρτύρονται. Έχουν πια απογοητευτεί όλοι. Αυτό είναι το γεγονό που μιλάει την κυβέρνηση και μπορεί και έχει για τι εισφορέ, κύριε Βερβεσέ, του είναι... χώρου που εκπροσωπείτε και σα εκλέγει. Είναι σαν να λέμε ότι χτυπάμε τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, τη μεσαία τάξη των ανθρώπων, δηλαδή εκείνου που βγάζουν από 15-20 χιλιάδε μέχρι. Οι νέοι μέχρι δικηγόροι 50. Έχουν αυτά τα είναι, έσοδα, κύριε είναι, Βερβεσέ, με συγχωρείτε. Αυτοί που υπάρχει μεγάλη ανεργία. Σήμερα ήρθε νέο δικηγόρο στο γραφείο μου, κύριε Καφαντάρη, τον ναι. Απέλυσε ο συνεργάτη του γιατί δεν έχει να του πληρώσει το μισθό του. Αυτό είναι. Αυτό δεν έχει λεφτά τώρα σήμερα. Με τι θα πληρώσει το σημαντικό. Τις όντως χαμηλότερες. Διότι αυτός που βγάζει 60.000 το χρόνο το και τον τσακίζει ο κύριος Κατρούγκαλος με το νέο ασφαλιστικό νόμο, είναι αυτός που δίνει δουλειά στο νέο δικηγόρο που παίρνει 700 εταιρεία, ευρώ το μήνα. Κύριε, άρα τον απολύει. Σε μεγάλη εταιρεία, ξέρετε, τους είπανε, τις αυξήσεις ασφαλιστικών φορών και θα σας περιορίσουμε το μισθό σας. Αυτές. 30 δικηγόροι θα είναι. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν, ποιο χτυπάει τελικά. Όταν εμένα τον καθένα μισό δικηγόρο που έχει να τρεις συνεργάτες στο γραφείο, ένα μισό, τον διώξει, τον διώξει, τον οδηγεί στην ανεργία. Είναι σε χαμηλά εισοδήματα γιατί θα φορολογούνται. Αυτό δεν θα έχει λεφτά. Αν δεν έχει μισθό, δεν θα έχει να πληρώσει ούτε αυτά τα χαμηλά. Είναι μείωση στις εισφορές του. Σε αυτού που είναι μέχρι. Ναι, αλλά προφανώς κάποιο δεν έχει σπουδάσει 15 χρόνια, 5 χρόνια, 7 χρόνια, 3 χρόνια γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός για να κάτσει να παίρνει 10.000 το χρόνο. Αυτό τον ρωτήνεται στο σπουδάσμα. Όχι, σε αυτή την κατάσταση μα έφερε η Νέα Δημοκρατία. Έχει ευθύνες η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς έχει ευθύνες. Πόσοι δικηγόροι. Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν ευθύνες. Εγώ δεν νομίζω. Δεν κάνω πολιτική τώρα. Τα πραγματικά δεν μεταλλεί. Πόσοι δικηγόροι δεν κάναν ούτε μία παράσταση τα τελευταία χρόνια. Εσείς πρέπει να το ξέρετε. Εγώ σας έχω πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ Δευτέρα για αυτά. Γι' αυτό φτάσαμε και αυτό εδώ. Αλλά να λέμε όμως τι γίνεται και εσείς. Η κυβέρνηση δεν ήθελα να κάνω και τον Πρωθυπουργό και τον Πρωθυπουργό και τον Βουλευτή εσείς θέλετε. Άρα πρέπει να πούμε και εσείς. Πάντως εγώ θα ήθελα να πω και πριν δώσετε το λόγο και στους άλλους, το 77% των επαγγελματιών τεχνών και μικρομεσαίων είναι πλήρωσε λιγότερο εισφορά. Αυτό είναι σαν κάγκελα όλοι, τι είναι η κυβέρνηση. Ρωτήστε τους, πόσοι θα σας είπαν ότι πλήρωσα 168 ευρώ εκεί που θα πλήρωνα 500. Κύριε Τσαγκάρη, στο συγκεκριμένο για να κλείσω με τον κύριο Στήλιο. Εγώ έχω να πω το εξής, κύριε Παγιετομπλε. Το Νοέμβριο του 2012 ξαναγυρνάω πίσω εγώ στις τότε δεσμεύσεις του Δουνουτού. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε «Η Ελλάδα κινείται στο μαύρο χειμώνα του 41». Mm-hmm. Το Νοέμβριο του 2012, σας θυμίζω, δεν είχε μονιμοποιηθεί ούτε το ετηδέως έμφυα από τον κύριο Σαμαρά, ναι. Ούτε η εισφορά αλληλεγγύης από το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Και ο κύριος Σαμαράς έλεγε τότε «Κάθε μέρα ο καθένας μας περνάει ένα δράμα». Mm-hmm. Και επίσης ο κύριος Τουρνάρας, ως Υπουργός Οικονομικών, το κόστος της μη δόσης άπειρο. Πάλι μια δόση παίζονταν τότε. Mm-hmm. Οι Υπουργοί Οικονομικών τα ίδια λένε γιατί θέλουν τη δόση για να πάνε παρακάτω. Η εφορία σήμερα για Παναγιωτόπουλε στέλνει ειδικά σημειώματα με το νόμο 44-46 ψήφισε η Βουλή προχτές. Ακόμη και σε ανθρώπους που δεν τους έχει κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου, ναι, δεν ναι. ξέρουν γιατί ελέγχονται, ναι, ναι, δεν ναι, απολογούνται ναι, ούτε ναι. ρωτώνται για κάτι. Ελάτε ναι. να πληρώσετε δεδομένων των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας, λέει mm-hmm. το χαρτί αυτό. Mm-hmm. Αυτά, έχουν οφειλές δηλαδή και να πάνε να τις πληρώσουν. Δεν έχουν καμία οφειλή. Πώς Ελλάδα πληρώσετε, πρόκειται να ελεγχθούν. Άμα θέλετε να σας στείλω άλλο στο γραφείο σας. Όχι, εγώ δεν αφήσω αυτό που λέτε. Δεν το έχει κατάλαβα. Χαρτί, έχει χαρτί εκεί. Δεν το κατάλαβα. Στέλνουν ειδικά σημειώματα. Λέτε και τελειώνει ο χρόνος. Όπως λέγαμε παλιά, περάστε από το τμήμα διυπόθεσή σας, mm-hmm. χωρίς να υπάρχει ερώτηση σε κάποιες άλλες 7 αιτίες. Λοιπόν, ζητούν. Αυτά έχουν επιβληθεί. Είναι νομοθέτηση που επιβάλλεται από το εξωτερικό. Απλά μεταφράζουν αυτοί που ξέρουν καλά αγγλικά. Εδώ λοιπόν η χώρα θέλει άλλο περπάτημα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και η κυβέρνηση να προσέξει τη βεβαιασμένη αριθμητική. Όχι η Brexit είναι στο τραπέζι. Αυτό η Ευρώπη τρέμει το Frexit τη Γαλλία και τον Exit των Ολλανδών.
Μάλιστα. Όχι μόνο Brexit υπάρχει, υπάρχει και Nexit. Κύριε Στήλιο, μια πολύ γρήγορη απάντηση. Ευρώπη. Όχι, όχι, ένα λεπτό, κύριε Στήλιο, για να κλείσω μαζί σας. Μια πολύ γρήγορη απάντηση. Λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία λέει δεν ψηφίζω νέα μέτρα. Δεν λέτε όμως ότι δεν τα ψηφίζω και όταν έρθω δεν θα τα εφαρμόσω. Γιατί είναι μέτρα που έρχονται να με προδεσμεύσουν εάν είμαι αύριο κυβέρνηση, το 19 για παράδειγμα, ή τέλη του 18 όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θα τα εφαρμόσω και θα τα επαναδιαπραγματευτώ. Αυτό δεν το άκουσα. Άκουσα μόνο ότι δεν τα ψηφίζετε. Εμείς δεν ψηφίζουμε τα μέτρα. Είναι μέτρα αποκλειστικά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της δικής τους διαπραγμάτευσης και της δικής τους διαχείρισης των τελευταίων 2 χρόνων. Η χώρα μας χρειάζεται μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Χρειάζεται να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας και πιστεύουμε ότι με τις μεταρρυθμίσεις που μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να πραγματοποιήσει στη χώρα, θα δώσουμε διέξοδο και θα άρουμε τα μέτρα τα οποία λέτε. Λοιπόν, κλείσαμε. Τι εννοείται μεταρρυθμίσεις με το ζήτημα όμως. Εδώ είναι μεγάλο. Τι εννοεί μεταρρυθμίσεις ο καθένας. Απολύσεις. Είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, συνέχεια στην ιστορία, συνέχεια στην ιστορία της επικαιρότητας θα δώσουν Σπύρος Γουτζάνης και Μάκης Μουρής το δίδυμο το επόμενο και ο Εμίλιος Λιάτσος στο βάθος της νυχτός. Είναι Πέμπτη βράδυ, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα τριήμερο που περιέχει και μια εορταστική περίοδο. Κοιτάξτε λίγο να πάρετε βαθιές αναπνοές πετώντας τον αητό και αναπέμποντας ευχές και ελπίδες πως κάτι μπορεί να αλλάξει στη χώρα μας. Στο κάτω-κάτω η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Οι Έλληνες δεν ξέρω αν θα επιβιώσουμε. Και εμείς θα επανέλθουμε όχι τη Δευτέρα, αλλά την Τρίτη το βράδυ στις 9 με ό,τι νεότερο. Γεια σας.